Είναι η πρώτη χρονιά μετά από 6 χρόνια το 2015 που οι γιατροί και το προσωπικό πληρώθηκαν ό,τι εκτέλεσαν και εγώ σου λέω την αλήθεια. Οι εφημερίδες τους είναι απλήρωτες. Λοιπόν, όχι. Έχεις μείνει πίσω, έχεις βάσει πίσω. Κάνετε λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Ξέρω ότι για 5 χρόνια συνεχόμενα πάντα υπήρχε περικοπή 10 με 20%. Το 2015 δεν υπήρξε πουθενά περικοπή. Αφού ζήσαμε από 297 εκατομμύρια ευρώ το κονδύλι των εφημεριών σε 335 συν το 9% που μπορούν να παίρνουν από χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ακούστε. Είμαστε και το ξέρετε. Ο πολίτης δεν θέλει ξενοδοχείο, Υπουργέ. Νοσοκομείο θέλει. Στο νοσοκομείο θέλει γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν θέλουμε ξενοδοχείο. Α, θα φέρετε. Τα έχουμε ακούσει και ας το εγούμενα. Δεν είναι ξενοδοχείο. Έχουμε διορίσει από το Σεπτέμβριο. Βλέπω εμείς είμαστε δημοκράτες, οφείλουμε και εσάς. Και εγώ είμαι. Το βλέπω με την κουτσοδία σας. Όχι, και εγώ είμαι. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Χίλιοι γιατροί επικουρικοί έχουν προσληφθεί από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Έχουν αναλάβει την ουσία. Με τους επικουρικούς θα λειτουργήσουν. Με τους επικουρικούς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Με το περιμένω. 380 μόνιμοι γιατροί από παλαιότερες πιστώσεις που τους είχαν παγώσει και αυτοί έχουν αναλάβει υπηρεσία στα νοσοκομεία. Ξέρετε πώς για αυτούς λέγατε. Προγραμματικά ξέρετε πώς για αυτούς λέγατε. 690. Το νούμερο το θυμάσαι. Το νούμερο που λέγατε. Ποιο ήταν, το θυμάσαι. Μας το ενημερώνεις. Μην ταράζεσαι καταρχήν. Ταράζομαι γιατί είναι από την άλλη πάντα. Αν ήμουν από εκεί δεν θα ταράζομουν. Την ίδια μεριά του. Δεν είμαστε από την ίδια. Είμαστε άνεργοι και εσύ υπουργός. Για το δημόσιο σύστημα υγείας παλέπουμε. Θέλουμε να αγωνίζεται ο κόσμος. Μας λέτε το νούμερο που είπατε για να πάρουν την ψήφο του λαού, πώς για τους προσλάβετε. Μας το λέτε, να ξέρει και ο κόσμος. Φέτος θα προσλάβουμε μόνιμους 700. Το νούμερο το λέτε, το νούμερο. Πόσους λέγατε ότι θα προσλάβουμε. Θα προσλάβουμε το πρόγραμμά σας, πώς λέγατε. Πολλούς και του χρόνου και τον άλλον. Από πού. Γιατί είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτά είναι για αυτό που το λέω. Αυτά είναι για αυτούς που σε πιστεύουν και τρέχουν από πίσω σου. Χριστό, παιδί, χριστό! Χριστό, νοσοκομείο!